Κανένα, πόσα χρόνια είσαι εδώ στην Ελλάδα? 17-18. Άρα καλά. Έχεις παρατηρήσει ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο? Μεγάλες στιγμές ζούμε. Αυτό γίνεται και στη Βουλγαρία ή είναι και στο... Εντάξει, και είναι μία στάσιμη. Εντάξει, πήγε κάτι να γίνει καλύτερο. Αυτό το στάσιμο, το flat. Το στάσιμο τελικά νομίζω καλύτερο είναι, γιατί όταν έχεις κάτι και το χάσεις, σου κοστίζει πάρα πολύ και νιώθεις και έτσι εισαιρεστημένος. Εάν δεν είχες ποτέ τίποτα, δεν το καταλαβαίνει. Μπορεί να μα πει λίγο αυτή την ψυχολογία, επειδή μα λένε τώρα, συνέχεια μα απειλούν, θα γίνεται Βουλγαρία, θα γίνεται Ρουμανία κτλ. Εκεί τώρα πώς είναι, καταρχήν έχει dancing? Καταρχήν σταμάτησε το dancing. Α, να, oh, να το πρώτο κακό. Οπότε. Εάν γίνουμε σαν τη Βουλγαρία, δεν θα έχει dancing και στην Ελλάδα. Ξεχάστε τα όλα τα άλλα. Τι, στη Βουλγαρία δεν πιστεύω να δείχνουν τουρκικά. Πώς? Εννοείται αυτό. Και σε μεγάλη εκτίμηση τις έχουν. Τα τουρκικά τα κάνουν. Βεβαίως. Δηλαδή παντού, ό,τι απέτυχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το κάνει η Οθωμανική τηλεόραση. Δυστυχώς, με την έννοια ότι μακάρι να υπήρχαν και περισσότερες ελληνικές παραγωγές. Για την Ελλάδα τι λένε? Ο κόσμος... Θα γίνουμε Ελλάδα, προσέξτε. Ναι, το λένε σίγουρα. Όλες οι κυβερνήσεις, όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν την κατάσταση της Ελλάδος πάρα πολύ. Και στη Βουλγαρία. Εννοείται. Δηλαδή, τώρα στη Βουλγαρία λένε, προσέξτε, να πάρουμε τα μέτρα έως θα γίνεται μέσα στην Ελλάδα. Αν είσαι στη θέση της κυβέρνησης, αυτό θα λες. Για να μην καταδύσουμε σαν τους Έλληνες, προσέξτε, εμείς θα κάνουμε καλύτερα. Αυτό είναι λογικό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν κιόλα. Ναι, το πιστεύουν. Δηλαδή, και εμείς σε λίγο θα αρχίσουμε να λέμε η κυβέρνηση, προσέξτε, θα γίνει στην Ελλάδα. Θα λένε οι μισοί σε όλους μισούς. Το χειρότερο εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις. Αυτό ενώ σε άλλες χώρες. Όχι, από, υπάρχουν αρκετές επενδύσεις. Συγγνώμη τώρα, επειδή αυτό από την Κυριακή ξεκίνησε. Από προς, ναι, από χθες, δηλαδή. Αρχίσαν να επενδύσεις. Τώρα, εγώ το είδα στην τηλεόραση. Τι επενδύσεις? Ότι, τι επενδύσεις? Ένα κύμα επενδύσεων. Εσύ πρόσεχε, εμείς πάρει το κύμα. Να προσέχεις. Να προσέχεις. Πάνω απ' όλα έχεις την Ντορέτα. Η Ντορέτα είναι πολύ καλή. Και οι άλλοι εξελίσσονται και υπάρχουν πάρα πολλοί. Εξελίσσονται. Εξελίσσονται. Και πολλοί διαγωνιζόμενοι. Το double S δεν πάει σαν ζήτα. Εξελίσσονται. Και από άντρες, η Ντορέτα από γυναίκες και από άντρες. Και η Έλενα πάει πάρα πολύ καλά. Είδαμε και το Βάλς. Τη βοήθησε εγώ, τη έδειξε και μερικά βήματα. Ναι, βασικά ήταν. Έλα να σου πω, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι καλά ήταν στην Ελλάδα όσο κάθισα, ήρθε μήπως η ώρα να επιστρέψω, να φύγω, να πάω στη Βουλγαρία, να πάω κάπου αλλού? Γιατί δεν σηκώνει πια. Γιατί στην Ελλάδα το αντικείμενο που κάνω εγώ θεωρείται πολυτελείας. Εγώ διδάσκω και στο εξωτερικό και στην Ιταλία. Ναι. Ήμουνα το καλοκαίρι στο μεγαλύτερο training camp στον κόσμο, στο Καόρλε, δίπλα στη Βενετία. Το Καόρλε, όπου είχε το 450 ζευγάρι από όλο τον κόσμο και έκανα lectures και σεμινάρια. Ναι, είναι τουριστικό μέρος. Ναι, ναι, είναι τουριστικό στη θάλασσα. Και εκεί δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο camp. Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα, σεμινάρια. Διδάσκω και στο εξωτερικό αρκετά. Οπότε δεν μου πέρασε από το μέλλον να πάω για πάντα. Έχει γίνει λίγο Ελληνίδα. Έχω γίνει πολύ Ελληνίδα και με ταυτότητα. Και στη ψυχή μου, στην καρδιά μου, έχω την οικογένειά μου τώρα εδώ. Δεν το γιάνεις αυτό. Γενικώς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Από αξιέσουν να κρατήσω dancing και είναι πάνω από ταυτότητα.